Λοιπόν, λύθηκε και το πρόβλημα της επικοινωνίας που είχαμε. Πάμε λίγο μέχρι τα Χανιά, τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, τον κύριο Καλογερή. Κύριε Καλογερή, τι κάνετε, καλό μεσημέρι. Καλά, καλημέρα, κύριε Μπογδάνη, επίσης. Ζητήσαμε να μάθουμε και από εσάς, γιατί λίγο μας έχει αναστατώσει αυτή η ιστορία με το ότι κάποιοι θέλουν να γιορτάσουν τα 80 χρόνια της εισβολής των Γερμανών αλεξιτοτιστών και την αξία τους και τους γενναίους. Και λέμε, από ποιον ζητήθηκε άδεια, αν ήσασταν ενήμεροι εσείς, εάν σας είχε απασχολήσει το θέμα, τι γίνεται με αυτή την ιστορία, την ξέρετε? Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι απλά επιβεβαιώνω τη φήμη τους. Είναι αλεξιτοτιστές. Ουρανοκατέβατοι δηλαδή αυτοί, δεν τους ξέρει κανείς. Ναι. Δεν έχουν αιτηθεί κάποια άδεια από κανέναν, εγώ δεν έχω ιδέα για το θέμα. Ναι. Από εσάς το έμαθα και από τα site. Ναι. Και κάποια μηνύματα που ήταν στο τηλέφωνο μου, κάποιοι πιο ενημερωμένοι. Δεν έχει αιτηθεί το παραμικρό. Ναι. Ούτε με κάποιο άλλο τρόπο, ξέρετε, σκέφτομαι μήπως. Όχι, έχουν βάλει μια διεύθυνση στα Χανιά, μάλιστα, στην οποία μπορεί κάποιος υποτίθεται να πάει και να δηλώσει συμμετοχή. Καταβάλλεται ως ένα ποσό 350 ευρώ, νομίζω. Ναι. Το οποίο παραπέμπει στα ξενοδοχείο που είναι εκεί στην περιοχή και το οποίο δηλώνει άγνοια. Ναι. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι είναι. Αυτή η ένωση, τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται από τα site τους, υπάρχει. Ναι. Είναι μια πανευρωπαϊκή ένωση αλεξιτοτιστών. Δεν μετέχουν μόνο οι απόγονοι του Ράιχ, ούτε οι χώρες που είναι πολύ μεγάλες. Ναι, καταρχήν στο Διοικητικό Συμβούλιο βλέπω και Έλληνες μέσα. Ναι. Μπράβο, είναι και από το δεκαετία του 90, δεν ξέρω πότε, μετέχουν και οι Έλληνες αλεξιτοτιστές. Έχουν γίνει και συνέδρια από τη λέει, στη Θεσσαλονίκη. Όμως αυτή τη στιγμή το να πούνε, να τιμήσουν οι ΡΕΚ, να τιμήσουν στους αλεξιτοτιστές σε μια περιοχή που υπέφερε τα πάντα από όλη αυτή την ιστορία. Που δέχτηκε επίθεση ασύμμετρη από τις δυνάμεις του άξονα. Σκοτώθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι μετήχαν στην αντίσταση. Εκτελέστηκαν στα αντίπεινα, γίνανε καθαρίσεις σε ολόκληρα χωριά και ζουν οι απογονοί τους. Είναι η μνήμη σχετικά νοπή, δεν είναι πολλά τα χρόνια. Από το 41 μέχρι σήμερα. Τα 80 χρόνια δεν είναι τόσο πολλά, όσο νομίζει κάποιος. Καθόλου πολλά. Και να πούνε, τρεχόμαστε να τιμήσουμε τη γενναιότητα, την ανδρεία ή την γέννη προσπάθεια αυτών των ανθρώπων, είναι λιγάκι προσβλητικό για μας. Και ανιστόρητο. Και ανιστόρητο. Ναι. Ίσα-ίσα που ήταν η μάχη, η οποία κατέδειξε ότι δεν μπορείς να κάνεις μαζική εισβολή κάπου με τα αλλακτύπτωτα. Είχαν προηγηθεί οι επιθέσεις, νομίζω, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, όπου έπεσαν χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα και νόμιζαν πως έτσι θα γίνει και στην Κρήτη. Όπως στην Κρήτη, βέβαια, συνάντησαν σοβαρή αντίσταση και από τον τοπικό πληθυσμό. Και έκτοτε το αλεξίδωτο ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε σαν επιθετικό μέσο μεγάλης κλίμακας. Δεν είναι για το τιμάς. Είναι το τέλος ουσιαστικά της μαζικής επίθεσης με αλεξίδωτα η Κρήτη. Στην πραγματικότητα, ακριβώς, είναι διπλά ανιστόρητο, διότι επί της ουσίας η μάχη χάθηκε γιατί είχε τεράστιες απώλειες και πολλές μέρες και είχαμε να κάνουμε και με ένα λαό που είχε αφοπλιστεί, έτσι, να μην το ξεχνάμε για τους κριτικούς. Και το δεύτερο είναι ότι τελικά. Και παρόλα αυτά, ναι, οι απώλειες ήταν κολοσσίες. Ναι. Έκτοτε λοιπόν οι εξοδιστές έχουν μείνει σαν δύναμη σε κάθε στρατό, κυρίως μικρά ενοπλατήματα, ειδικές δυνάμεις εκπαιδευμένες για αποστολές πολύ συγκεκριμένες, αμετώπιστα κτλ. Να πέφτουν αυτά του εχθρού, στην πλάτη του εχθρού, να το πούμε έτσι. Ναι, εντάξει, αλλά πέρα από αυτό, εντάξει, το να έρχεσαι και να ασκαλεύεις τέτοιες μνήμες τώρα, 80 χρόνια μετά, και να λες γενναίες, ναι, κάτι είναι ύποπτο αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει ξεφύγει από κάποιον πάνω σε κανένα υπουργείο και έχει πει να δώσει κάποια έγκριση, έχουν πει κάποιο ναι, αλλά ούτε έχουμε κάτι με τους αλεξιτοτιστές οι οποίοι σκοτώθηκαν εδώ, οι άνθρωποι κατέβηκαν. Εντάξει. Δεν θέλω να δεχθώ ότι ήταν όλοι φασίστες και. Μα δεν. Ναι, εντάξει, φασίστες, δεν θα πούμε. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να πει ένα λαό ο οποίος έχει πολύ νοπές ακόμα τις μνήμες του από αυτή την εισβολή και τα πάντα που τράβηξε τα επόμενα χρόνια της κατοχής, ότι ερχόμαστε να τιμήσουμε αυτή ακριβώς την ιστορία. Ναι, δεν είναι σωστό. Ναι, ναι. Είναι απαράδεκτο και ανιστόρητο. Εγώ απλώς σκεφτόμουν αυτή την παράμετρο που λέτε, την πιθανή μικρή εκδοχή, τα έλεγα, αλλά μήπως ξέφυγε από κάποιους, δηλαδή το πήραν ότι πάμε να κάνουμε μια εκδήλωση, ρε παιδιά, δώστε μας μια άδεια. Όχι, πηγαίνετε κι εσείς, πάνε τόσοι, ας πούμε. Δηλαδή, η πρώτη βέβαια εντύπωση που έχουμε από το ψάξιμο που κάναμε είναι ότι δεν υπάρχει τέτοια άδεια, έτσι. Ναι. Και εσείς αυτή την αίσθηση δεν έχετε? Και εγώ αυτή την αίσθηση. Εγώ δεν έχω δει κάτι από πίσω πάντως. Ναι. Θα επικοινωνήσω αυτή τη στιγμή εγώ και με το. Γιατί εκτιμώ ότι καταρχήν η περιοχή είναι, πώς το λένε, καθαρά. Η στρατιωτική περιοχή. Ναι. Το αεροδρόμιο ελέγχεται από την
από τα 115, από ό,τι ξέρω. Ναι. Οι οποίοι είχαν και βολές εκεί κτλ. Ναι. Λοιπόν, το αεροπλάνο στο οποίο θα με επιβάζονταν όλοι αυτοί που θέλουν να κάνουν τα άλματα είναι πάλι πολεμικό αεροδρόμιο, είναι εδώ πάνω στα Χανιά. Ναι. Το αεροδρόμιο στα Χροτήρη. Δηλαδή, η μόνη περίπτωση να έχουν πάρει κάποια έτσι έγκριση καταρχήν θα μπορούσαν να ήταν από εκεί θεωρητικά. Μπορείς να το γνωρίζω. Ναι, ναι. Η πρώτη έρευνα που έχουμε κάνει εμείς, γιατί μιλήσαμε και με στρατιωτικές πηγές, είναι ότι δεν έχουν πάρει. Εγώ σας λέω, αφήνω το μικρό ενδεχόμενο, μήπως έχουν, τους έχουν, συγχωρέστε μου την έκφραση, τους έχουν μπαλαμουτιάσει με κάτι άλλο. Ότι ξέρετε ότι. Δεν ξέρω. Αυτό με τη συλλογή χρημάτων και να πάνε να καταθέσουν όσοι θέλουν ναι. και να δηλώσουν συμμετοχή με τα 350 ευρώ. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί και να είναι κάτι άλλο από πίσω που να μην το ξέρω. Ναι. Να θεωρήσω δεδομένο ότι και με το θόρυβο που δημιουργήθηκε δεν παίζει να γίνει πια κάτι τέτοιο. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα γίνει. Ναι, 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 δεν θα γίνει. Έτσι δεν θα τα αφήσουμε να γίνει δηλαδή. Ναι, ναι. Και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Να μπορούσε να γίνει σαν άλλη μία τιμητική εκδήλωση για τη μάχη της Κρήτης τα 80 χρόνια από τότε, να γίνει δηλαδή και ένα σόου που θα μετέχουν ας πούμε, οι Ευρωπαίοι εκπτωτιστές, ενωμένοι πια ναι. μετά από τόσα χρόνια. Αλλά όχι προς τιμή των ανθρώπων αυτών. Των γενναίων Γερμανών, αξιωματικών που λένε. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Ναι. Τέλο πάντων. Ξέρετε, είναι αυτό που λέμε, αυτό μας έλειπε τώρα. Ναι, είναι. Και στέκομαι σε αυτό που είπατε την πρώτη στιγμή. Τα 80 χρόνια, κακώς νομίζουν ορισμένοι, γιατί είναι πολλά χρόνια. Για την ιστορία. Ναι, δεν είναι. Δεν είναι τόσο πολλά χρόνια τελικά, δεν... διότι ζουν ακόμα οι άνθρωποι. Έτσι, έτσι ακριβώς. Οι ίδιοι που ήταν δηλαδή ως παιδιά σε πολύ μικρή ηλικία είχαν ζήσει τα γεγονότα. Έτσι, έτσι. Να είστε καλά, κύριε Καλογερή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ, να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας.